είναι η στιγμή που ο 45χρονος κατηγορούμενος και η μητέρα της 12χρονης βγαίνουν συνοδοί αστυνομικών από το δικαστικό μέγαρο Γρεβενών. Εξαγριωμένοι πολίτες επιχειρούν να τους λυντσάρουν. Οι αστυνομικοί τους φυγαδεύουν. Οι κάτοικοι των Γρεβενών σοκαρίστηκαν όταν αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες ότι ο 45χρονος ασελγούσε στην 12χρονη κόρη της συντρόφου του και μάλιστα με τη συνένεσή της. Και δεν μπορεί η κάθε μία μάνα, αν είναι δυνατόν, να μπορεί να πασάρει το παιδί σε οποιονδήποτε βλάκα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Είμαστε μια κοινωνία που δεν ανεχόμαστε αυτό που έχει συμβεί. Έκριδημη ήταν η κατάσταση έξω από τα δικαστήρια Γρεβενών από νωρίς το πρωί. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να αποφύγουν τυχόν επεισόδια και έβαλαν το ζευγάρι από την πίσω πόρτα. Απέκλεισαν με περιπολικό το δρόμο. Μια γυναίκα προσπάθησε, όπως βλέπετε, να πλησιάσει τους κατηγορούμενους. Ακολούθησε πανδαιμόνιο με ύβρις και αποδοκιμασίες. Οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν τα έβαλαν ακόμα και με τους δικηγόρους του ζευγαριού. Ποια δουλειά κάνει, κυρία μου, ποια δουλειά κάνει! Όχι, δεν ποια δουλειά κάνει! Δεν είναι υπερασπιστούν. Τι να υπερασπιστεί, ψυχρή για το χρήμα είναι! Για το χρήμα είναι, στα παιδιά τους να τα βρουν! Τι μου λες τώρα! Στην κόρη του και στο γιο του να τα βρουν, κα***! Η καταγγελία για τη σχέση του 45χρονου με την 12χρονη έγινε πριν από λίγες ημέρες. Η αστυνομία παρακολουθούσε το σπίτι του. Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης έγινε έφοδος και οι αρχές βρήκαν το κορίτσι μέσα στο σπίτι. Η ιατροδικαστική εξέταση πιστοποιεί ότι το παιδί έχει έρθει σε ερωτική επαφή. Ο 45χρονος ομολόγησε τι είχε κάνει και ζήτησε συγγνώμη. Δύο φορές ήρθαμε σε επαφή με το κορίτσι. Προσπάθησα να το πολεμήσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Γιατί δεν ήμουν υφάλιος, είχα πιει. Το έχω μετανιώσει φρικτά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Έχει μετανιώσει γι' αυτό ότι έγινε το τελευταίο διάστημα, διότι δεν ήταν σε normal κατάσταση, ήταν σε κατάσταση σύγχυσης. Εάν ήταν σε καλή κατάσταση, γιατί είχε πιει ο άνθρωπος, φυσικά και δεν θα γινόταν με τίποτα. Το αποδέχεται όμως, δεν είναι το αρνείται. Είναι ειλικρινής, το αποδέχεται. Η απολογία του ζευγαριού κράτησε 4 ώρες. Οι δικηγόροι τους ισχυρίζονται ότι στο δικαστήριο θα υπάρξουν ανατροπές. Προς το παρόν, η μητέρα της 12χρονης και ο σύντροφός της παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή.